Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Υπάρχει μια ματσάρα αυτή την ώρα. Γι' αυτό έρχεται και ο Θανάση Κυλώνη στην παρέα μας με τον Λίμπερο Μπετ. Έχει μια ματσάρα τώρα. Αστάνα, δυναμό κάτι είναι αυτή. Τι είναι, Θανάση, αυτή η δυναμό? Τυφλίδος. Ποτέ έχει την πλήση. Το μπλούθ, ναι, ναι. Είναι η δυναμό Τυφλίδος. Η μεγάλη ομάδα της Γεωργίας. Στο 1-0 είναι. Ναι, ναι, κερδίζει η Αστάνα από το Καζακστάν. Είναι ένα από τα 5 παιχνίδια το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη φουρνιά αγώνων για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Λίμπερο Μπετ, το ένθετό μας με χορηγό την Novbet. Λοιπόν, στα μάτς που έπονται, αφήνουμε αυτό στην άκρη που είναι λίγο πριν το ημίχρονο, έχουμε καυτά φαβορί στα 3 εκ των 4 που απομένουν. Παίζει η Ελσίνκη της Φιλανδίας με την Λάρνα από την Βόρεια Ιρλανδία. Στο 1.45 η Άστης Ελσίνκη στην Όβμπετ. Παίζει η Χέκεν, πρωταθλήτρια Σουηδίας, με την Νιου Σέντς από την Ουαλία. Στο 1.19 ο Άσος. Παίζει και η Σλόβα Μπρατισλάβας με την Εσπεράνζα από το Λουξεμβούργο. Στο 1.23 ο Άσος των πρωταθλητών Σλοβακίας. Και το ζευγάρι που για μένα έχει και στοιχηματικό ενδιαφέρον γίνεται στη Ρουμανία, στην πόλη Κωνσταντζα. Παίζει η Φαρούλ, η οποία πέρσι πήρε το πρωτάθλημα στη Ρουμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της, με την Σερίφ Τιρασπόλ, ομάδα που την ξέρουμε, έτσι, έχει παίξει και ο Μίλος της Champions League, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, έχει κερδίσει και τριάλμα της μέσα στον Περναμπέου πρόπερς όταν είχε παίξει τους ομίλους του Champions League. Είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια στη Μολδαβία. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες παίκτες εκεί και ο Κολοβός ήταν εκεί τη χρονιά που είχε κερδίσει τον Περναμπέου και ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, μετέπειτα της ΑΕΚ. Και φέτος έχει Έλληνα παίκτη, τον Κώστα Αποστολάκη, ο οποίος μέχρι πρώτον στο Πανετολικό έπαιζε. Από ό,τι είδα και από Παναθηναϊκό και από ΑΠΟΕΛ έχει περάσει. Είναι ένας από τους πολλούς ξένους που έχει συνολικά 17 μη Μολδαβούς παίκτες στο ρόστερ της. Είναι ένα παζλ εθνικοτήτων. Και από την άλλη έχουμε την Φαρούλ Κωνσταντζα, η οποία είναι η ομάδα του Χάτζη, όρμα και πράγμα. Είναι μεγαλομέτωχος και προπονητής ο Γεώργη Χάτζη, ο παλιός μεγάλος Άσος. Το γήπεδο που παίζει η ομάδα, ένα πολύ μικρό γηπεδάκι, φέρει το όνομά του. Είναι το γήπεδο, ας πούμε, των Ακαδημιών του Χάτζη. Γιατί η Φαρούλ είναι ομάδα που ξεκίνησε ουσιαστικά σαν Ακαδημία ποδοσφαίρου και μετέπειτα το γύρισε στο επαγγελματικό, έκανε συγχώνευση πριν από λίγα χρόνια με την Βιτορούλ και έτσι προέκυψε αυτό το πετυχημένο έτσι μείγμα που πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά για να το εστιάσουμε στο στοιχηματικό κομμάτι, εγώ θεωρώ την Σερίφ Τιρασπόλ σίγουρα πιο μπαρτοκαπνισμένη στην Ευρώπη, σίγουρα μεγαλύτερο μέγεθος και βλέπουμε την απόδοση στο διπλώνιο στο 3.40. Νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο η Σερίφ, νομίζω θα περάσει το ζευγάρι, ενδεχομένως να κερδίσει και σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός ετοιμότητας για τις δύο ομάδες, δεν έχουν ξεκινήσει από τα θύματά τους, αλλά έχουν παίξει επίσημα παιχνίδια, κάτι Super Cup. Η Φαρούλα, ας πούμε, έπαιξε Super Cup το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχασε 1-0 και ήταν μία από τις 4 συνεχόμενες ήττες που έχει, γιατί έχασε και στα φιλικά που είχε δώσει νωρίτερα με σχετικά καλές ομάδες, από την Πολωνία κυρίως αντίπαλη, έχει πρόβλημα στον γκολ. Βάζοντας όλα αυτά στο μίξερ, νομίζω ότι το 3-40 στο διπλό της Σερίφ Τιρασπόλ αξίζει το ρίσκο. Αυτή είναι και η μοναδική μου επιλογή από τα σημερινά μάτς του Champions League. Έχουμε όμως και άλλα παιχνίδια. Για το Conference League υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια από τα οποία δεν κράτησε κάτι εγώ. Η Ντουντελάνζα του Λουξεμβρού παίζει με τη Σεντ Πάτρικς από την Ιρλανδία και η Τορσάβν των Νήσων Φερόε παίζει με την Πάιντε από την Εστονία. Αρκετά αμφίροπα ζευγάρι, όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις. Κράτησε επιλογή από το Copa Sudamericano, όπου έχουμε τα play-off, πρώτα παιχνίδια. Είναι η ενδιάμεση φάση μεταξύ των αγώνων στους ομίλους και των 16, των knockout. Είναι τα play-off, θα υπάρχουν και ρεβάν στην άλλη εβδομάδα. Ζευγάρι που έχει ενδιαφέρον για μένα τουλάχιστον είναι το Πατρονάτο Μποταφόγκο. Η Πατρονάτο είναι ομάδα β' κατηγορία στην Αργεντινή, μάλιστα δεν τα πάει καλά, είναι 12, είναι πολύ μακριά από την κορυφή. Η Μποταφόγκο είναι το τρένο φέτος της Βραζιλίας, αν και δεν είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα στη Βραζιλία. Είναι πρωτοπόρος και με απόσταση 10 βαθμών από τους διώκτες της. Έχει στην κορυφή της επίδεσης τον Τικίνιο Σοάρες, τον άλλοτε επιθετικό του Ολυμπιακού, που σε πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εδώ υπάρχει μια ωραία ενισχυμένη απόδοση στην Novbet. Το να κερδίσει Μποταφόγκο και να πετύχει γκολ ο Τικίνιο Σοάρες δίνεται, πληρώνει 4 μονάδες. Και ας βάλει όποιο γκολ του αγώνα, δεν σε ενδιαφέρει αν είναι
first score κτλ. Να κερδίσει Μποταφόκο, το διπλό της σε απλή μορφή στο 1,90. Αν έρθει συνδυαστικά με γκολ του Τικίνιο Σουάρες, για τον οποίο τα ρεπορτάζ τον θέλουν βασικό, και έχει μάλιστα και τρία παιχνίδια να σκοράρει. Είναι λίγο έτσι μεγάλο διάστημα για τα φετινά του στάντρα, γιατί είναι πρώτο σκόρη στη Βραζιλία με 10 γκολ και έχει βάλει ένα 2 γκολ και στο Κόπα Σουδαμερικάνα. Διπλό με γκολ Τικίνιο, πληρώνει 4. Εγώ το κράτησα. Έχουμε και στη Βραζιλία κύπελο επαναληπτικούς για τα προημιτελικά. Παίζει Γκρέμιο με την Παΐα. Εδώ έχει λήξει 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Γκρέμιο είναι ομάδα του Λουίς Σουάρες, για τον οποίο τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι αμφίβολος, αλλά μάλλον θα παίξει. Για την Γκρέμιο μετά την διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματος, γιατί έχασε την Κυριακή 0-2 από την Μποταφόγκο και άνοιξε διαφορά, το κύπελο αποκτά μεγάλη σημασία. Είναι και ομάδα κυπέλου. Μαζί με την Κρουζέρο έχουν τα πιο πολλά κύπελα στη Βραζιλία. Παίζει με την Παΐα που είναι σαφώς μικρότερο μέγεθος. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Η Γκρέμιο θέλει μια απλή νίκη για να περάσει. Βέβαια, ο Άσο είναι σε χαμηλή απόδοση, είναι στο 1,49. Αποκτά αξία συνδυαζόμενος με γκολ-γκολ, γιατί η Γκρέμιο κέντρωσε σχεδόν πάντα γκολ στο γήπεδό της. Και η Παΐα είναι ομάδα που σκοράζει σταθερά εδώ και 6 παιχνίδια. Το 1,49 του Άσου μαζί με γκολ-γκολ πηγαίνει στο 3,40 και αποκτάει αξία. Και το άλλο παιχνίδι για τα προημιτελικά που γίνεται πιο αργά στις 3,5 τα ξημερώματα, το Ατλέτικο Παρανένσα Φλαμέγκο. Εδώ έχει κερδίσει η Φλαμέγκο με ένα γκολ διαφορά. Δεν ισχύει το εκτός τρας γκολ. Αν κερδίσει και η Παρανένσα με ένα γκολ διαφορά, πηγαίνουν στην απευθεία στα πέναλτι. Δεν προβλέπεται παράταση στις λατινοαμερικάνικες διοργανώσεις. Εδώ δεν κράτησα κάτι, απλά αναφέρω το ζευγάρι, γιατί από την Ατλέτικο Παρανένσα ανακοίνωσε σήμερα μεταγραφή η Μπαρσελόνα. Πήρε το next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, από ό,τι λένε. Αν και εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ στενά, για να πω την αλήθεια. Και λέγεται Βίτορ Ρόκε. Και άλλο next είναι big thing. Αυτός θεωρείται το επόμενο πολύ πολύ μεγάλο προϊόν, τουλάχιστον της Βραζιλίας. Βίτορ Ρόκε λέγεται. Είναι center for, έτσι, ταχύτατος και όχι κάποιος ψηλός και τα λοιπά. Είναι το 1,72 ύψος έχει, να το πω έτσι, είναι σφινόζος επιθετικός. Τον Καπάρος η Μπαρσελόνα τον ανακοίνωσε. Κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει η μεταγραφή συνολικά μαζί με τα μπόνους. Θα ενταχθεί το επόμενο καλοκαίρι του 24 στην ομάδα της Βαρκελόνης, και η ρήτρα αποδέσμευσή του, μέχρι το 31 είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε, και η ρήτρα αποδέσμευσης έχει οριστεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό και μόνο καταλαβαίνεις πόσο πιστεύεις αυτόν η Μπαρσελόνα. Τον ήθελαν πάρα πολλές ομάδες. Η Μπάρσα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της, γιατί έχει πολλά θέματα με γραφές παικτών. Γι' αυτό και δεν κάνει μέχρι στιγμής ηχηρές μεταγραφές. Έχει πολλά θέματα αμαρτίας του παρελθόντος, οικονομικές ατασταλίες κτλ. Αλλά τον Καβάτζο τον ανακοίνωσε, και από το επόμενο καλοκαίρι, μόλις επιτραπεί δηλαδή, μόλις πάρει το OK από την Ομοσπονδία, θα τον εντάξει στο δυναμικό της. Τι ηλικία είπες, Θανάση? 18 χρονών. 18 χρονών, αλλά ήδη βγάζει μάτια. Δηλαδή έχει κάνει τόσο ντόρο το όνομά του, παρόλο που παίζει στην Ατλέτικο Παρανένσε, που δεν είναι Φλαμέγκο, δεν είναι Φλουμινένσε, δεν είναι. Δηλαδή η Ρεάλ πήρε τον Τούρκο και αυτοί πήραν τον Βραζιλιάνο. Ναι, ναι. Εντάξει, η Ρεάλ θα κάνει και άλλες μεταγράφες. Εντάξει, Ρεάλ πάρει κανέναν Μπαπέ. Είναι το next big thing, είναι. Αυτό θεωρείται πιο. Κοίταξε, γενικώ οι Βραζιλιάνοι έχουν και άλλη υπεραξία, έτσι. Ναι, δηλαδή, ένα Βραζιλιάνο καλό ποδοσφαιριστή εκ των πραγμάτων θα κοστίζει περισσότερο από έναν καλό Τούρκο ποδοσφαιριστή. Παίζει ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο στην κοστολόγηση των παικτών και η χώρα προέλευση του. Μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα για τον Τούρκο τον πήρε η Ρεάλ. Τώρα, μάλλον για αυτόν τον Βραζιλιάνο τον πήρε η Βαρσελόνα. Ναι. Βίτορ Ρόκε πάντως λέγεται, στο συγκρατήσει το όνομα ο κόσμος, θα μας απασχολήσει η υγεία να έχει τον παιδί σίγουρα τα επόμενα χρόνια. Τον Κωνσταντέλια δεν ξέρω, γιατί τον πουλάει ο ΠΑΟΚ. Τι δεν τον πουλάει? Θα μου πεις, άμα πάρει το ποσό που θέλει, όλοι πουλιούνται. Φυσικά, αυτό λέω. Εννοείται. Εδώ ένα μεταγραφικό σενάριο εμπλέκει τον Άρη για την απόκτηση του Phil Jones, λέει, του stopper του Manchester United που έμεινε ελεύθερος. Τον Άρη. Τον Άρη Θεσσαλονίκη. Τον Άρη Θεσσαλονίκη, όχι τον Άρη τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Άρη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι, ας πω, δεν πέρα. Έμεινε ελεύθερος. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά εντάξει. Ότι και ο Άρης. Οκ. Φιλ Τζόουνς. Εντάξει. Θα πάρει τον Μακουάιρ ο Άρης, τον παιχταρά. Το Μακουάιρ θα πάρει FC Μύκονος. Πάει εκεί να παίξει μπάλα. Που έχει φιλάρα και στο νησί των ανέμων. Ποιος είναι προπονητής? Στην Μύκονο. Ναι. Δεν ξέρω. Με πιάνει αδιάβαστο. Εντάξει, εγώ τώρα αυτό. Εκκλησία.
κλαίω, γιατί το άκουσα προχθές στο. Ποιος είναι, για πες. Ο Βαγγέλης Βλάχος. Ο Βαγγέλης Βλάχος, είπε, εντάξει. Σαν προπονητής δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν μεγάλη τεκτούρα. Ήταν από τα καλά δεκάρια της εποχής του. Το άκουσα προχθές εκεί που είχαν τελικά το παίκτης. Το τουρνουά στη Σύρο, πριν τις και τα λοιπά. Ναι, ναι. Κύριο το ωραίο. Μάλιστα, εντάξει. Ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος είναι μονίμως μαυρισμένος, έτσι. Χειμώνα καλοκαίρι είναι. Χειμώνα καλοκαίρι το αλάνι, ναι. Εντάξει, είναι και ήταν ναι, και ωραίος, ή κάνει μπάνιο όλο το χρόνο, ή είναι χειμερινός κολυμβητής, ή παίζει πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ωραίος ο Βαγγέλης και αυτό δεν ωραίος, είναι το ζει το έργο κανονικά. Όπως ναι, πρέπει. Ναι, ναι. Και ήταν και επί χρόνια ζευγάρι με την Τάνια Καψάλη, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα μαζί. Δεν ξέρω. Ωραιότατη κι αυτή. Τάνια Καψάλη. Ωραιότατη. Ναι, ηθοποιός, δεν την ξέρεις. Όχι. Την ξέρεις σίγουρα τώρα, απλά μπορεί να μην το συνδέεις πρόσωπο με το όνομά της. Κάτσε τώρα, αν την κουκλάρω. Άμα κουκλάσεις Τάνια Καψάλη. Live. Τάνια Καψάλη, είπες, έτσι. Ηθοποιός. Ναι. Α, ναι, τώρα σε μια φωτογραφία. Ωραία είναι αυτή, ε. Ναι. Ενέρεσε. Εντάξει. Ναι, ναι, την ξέρω, την ξέρω, την έχω δει. Καλή. Ωραία, μελαχρινή. Μάλιστα, εντάξει, ναι, ναι. Ωραία. Ολοκληρωμένο ωραία. Το ρεπορτάζ. Έγινε. Για όλα. Βέβαια, τα πάντα όλα. Εννοείται. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Γεια, γεια, γεια.